Ονειρεύονται να φτιάξουν βαλίτσες και να ταξιδέψουν εκτός νησιού οι κριτικοί, οι οποίοι όμως δυσκολεύονται να κάνουν μακρινές αποδράσεις, ενώ αντίστοιχα πολλοί μπορεί να θέλουν να ταξιδέψουν από άλλες περιοχές προς την Κρήτη, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Τα σχέδια για λίγες ημέρες χαλάρωσης σκαλώνουν στις οικονομικές δυσκολίες. Η κίνηση δεν είναι ικανοποιητική. Εντάξει, υπάρχει το κόστος, το ενεργειακό κόστος εδώ, οπότε και ο κόσμος είναι μαγκωμένος ώστε να ταξιδέψει εσωτερικά τώρα, στις μέρες του Αγίου Πνεύματος. Ευελπιστούμε ότι αυτό ίσως να αλλάξει τις επόμενες ημέρες, αλλά είναι όλοι διστακτικοί και κουμπωμένοι. Ακόμη και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, λιγοστοί δηλώνουν ότι θα καταφέρουν να αποδράσουν. Ούτε καν. Δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ. Μια οικογενειακή γιορτή δηλαδή με τον Πάκο Σύσλεφούπολη. Είναι η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος εκεί. Θα μείνετε Κρήτη δηλαδή. Ναι, αφού είναι η γειτονιά εκεί θα μείνουμε. Βέβαια δεν θα πάνε, δεν υπάρχουν λεφτά. Από πού? Ήρθε το ρεύμα τόσο, είναι τόσο. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές ανεβαίνουν απάνω. Πολλοί κόσμος δεν θα πάει διακόπες, με τι χρήματα. Όχι ακόμα, δεν νωρίς είναι. Κάτι όμως θα σκεφτείτε πάλι. Κάτι θα σκεφτούμε, θα δούμε. Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για τους Έλληνες τουρίστες παραμένουν τα Κυκλαδίτικα νησιά, η Ρόδος και η Κρήτη. Φέτος όμως η οικονομική στενότητα δεν επέτρεψε μέχρι στιγμής να κάνουν σχέδια για αποδράσεις, με αποτέλεσμα κάποιοι να προγραμματίζουν βόλτες με το αυτοκίνητο σε μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία, με τη βενζίνη όμως να μετατρέπει κάθε ανάγκη σε πολυτέλεια. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι και να θέλει ο άνθρωπος, δεν θα μπορέσει να πάει, ας πούμε, αυτό που κάναμε. Μπορεί να πηγαίναμε μια φορά το μήνα στα Χανιά για μια βόλτα, ενδεχομένως δεν θα το κάνει. Θα πάει κάπου πιο κοντά για να καλύψει την ανάγκη αυτή της εξόδου ή της θάλασσας το οποίο έχουμε όλοι. Πάνω που είχαν όλοι ηρεμήσει ότι τελειώνει ο COVID, ήρθε ο πόλεμος. Τώρα η ενεργειακή κρίση, ελπίζουμε να όλα αυτά να σταματήσουν γρήγορα και να αλλάξει η διάθεση του κόσμου. Υπάρχουν βέβαια και λίγοι και τυχεροί που έχουν ανοίξει το χάρτη και σκοπεύουν να φύγουν εντός ή εκτός Ελλάδος. Θα προτιμούσα να πάω κάπου στο εξωτερικό, αλλά και εντός Κρήτης, αν βρω χρόνο να πάω, θα είμαι πολύ ικανοποιημένος. Θα πάω. Πού έχετε σχεδιάσει? Δεν έχω ακόμα τίποτα. Στην τύχη θα το ρίξω και θα πάω. Με τα οικονομικά θα τα καταφέρετε? Οικονομικά είμαι συνταξιούχος, παίρνω καλή σύνταξη, εντάξει, τη βγάζω πέρα. Ευτυχώς και για όσους μείνουν στην Κρήτη, οι επιλογές είναι απεριόριστες και υπάρχει και η ανάσα που δίνει κάθε χρόνο το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.